Νέα κόντρα των γιατρών με τη διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πυροδότησε η μερίδα που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τον ΕΟΠΗ. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Εμιλία Σταθάκου. Με ιδιαίτερα σημαντικές παρουσίες στο πάνελ των ομιλητών, αλλά και μια ηχηρή απουσία του Προέδρου του ΕΟΠΗ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μερίδα που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με θέμα το παρόν και το μέλλον του νέου φορέα, στον οποίο εντάσσονται περισσότεροι από 9 εκατομμύρια ασφαλισμένοι. Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του ΕΟΠΗ. Ο ΙΣΑ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε γιατρούς και ασφαλισμένους, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν στο διάλογο. Για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία μιλά ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης. Πέραν άλλων διεργασιών και ενεργειών που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ανοίγει τα μικρόφωνα στο Κάραβελ το Σάββατο από τις 9 η ώρα το πρωί σε γιατρούς καθώς επίσης και σε ασφαλισμένους, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και ο πιο αδαής ασφαλισμένος αλλά κυρίως και ο γιατρός εάν μπορεί με τις σημερινές καταστάσεις και συνθήκες να εφαρμοστεί αυτό το νέο σύστημα ή θα πρέπει ενδεχομένως με άλλες πρωτοβουλίες να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Ομιλητές στην ημερίδα του Σαββάτου θα είναι σημαντικότερες προσωπικότητες του ιατρικού χώρου, επιστήμονες οι οποίοι έχουν φυτεύσει μέσα από τις προσπάθειες ετών, καθώς επίσης και πρόεδροι φορέων του ιατρικού, και φαρμακευτικού χώρου. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε, λόγω των πρόχειρων διαδικασιών που έκανε το Προεδρείο του ΕΟΠΗ και πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος ο κ. Βουδούρης, αν και ήταν καλεσμένος, θεωρούμε ότι είναι απρόσκλητος πλέον, δεν μπορεί να σταθεί σε μια τέτοια ημερίδα, καθώς επίσης και οποιοδήποτε διοικητής άλλου οργανισμού όπως του ΙΚΑ, εάν θα ερχόντουσαν εκεί, θα υπήρχαν προβλήματα από τους ίδιους τους συναδέλφους μέσα από την αδιαλαξία και κυρίως από την προχειρότητα που αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μέχρι σήμερα.